Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το teachme.gr και από εμένα τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο βεβαίως σε όλα μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα, θα μιλήσω λίγο για τον διπλανό μου φίλο και αδερφό. Τετάρτη σήμερα, 16ο Photo Bros Live και όπως κάθε εβδομάδα είναι μαζί μου ο... Πάνος Βλασόπουλος, photopavla.gfx.gr παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που για άλλο ένα απόγευμα είστε εδώ και μας κάνατε παρέα. Ακριβώς, μετά από μια παύση μιας εβδομάδος λόγω κάποιων υποχρεώσεων που είχαμε, ερχόμαστε και ακόμη μια φορά δίπλα σας και βεβαίως είμαστε εδώ με την ίδια όρεξη, άσχετα αν είχαμε 2,5 ώρο γύρισμα το μεσημέριο που βγάλαμε νικητή της 8ης κριτικής φωτογραφίας. Έτσι. Μετά από ένα θρίλερ θα λέγαμε, το οποίο εξελίχθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά της κριτικής. Η τελευταία φωτογραφία ήταν στην ουσία. Και ουσιαστικά μέσα από μια κριτική 140 φωτογραφιών περίπου, η τελευταία φωτογραφία ήρθε και μας κοπάνισε στο κούτελο και μας άνοιξε, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλο. Γαρίφαλο. Γαρίφαλο στα αυτή και τσακμινιά στο μάτι και έτσι. Μετά και τελικά είχαμε νικητή. Οπότε, για να δούμε λίγο ποιος ήταν ο νικητής πριν προχωρήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί ούτε καν στο teachme.gr, βεβαίως θα δημοσιευθεί όσον ούπο. Και μετά θα πούμε για τα σημερινά μας θέματα. Οπότε, θα γυρίσω λιγάκι στο bridge. Παναγιώτη, πώς είσαι σήμερα, πήγες το λέτε, πρόλαβες, εντάξει, κομπλέ, είσαι όλα. Είμαι μια χαρά, είμαι μπόμπα, τσουλήθρα κατέβηκα τη σκάλα, είμαι έτοιμος για όλα. Ανυπομονούσα να έρθει Τετάρτη, παιδιά, την προηγούμενη Τετάρτη. Όντως και εμείς ήμασταν κάπως που δεν κάναμε την εκπομπή, να έχουμε αυτή την επαφή που έχουμε μαζί σας. Και να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και κουρασμένος από το πρωί. Ούτε εγώ κουράστηκα, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχαμε λίγο κάποια. Είχαμε καιρό να τα πούμε, και εμείς βασικά. Οπότε ήταν πάρα πολύ όμορφα. Να δούμε λίγο τον νικητή, την νικήτρια, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής. Είναι η Φουντουκίδου Στέλλα η νικήτρια της 8ης σχετικής φωτογραφίας με θέματα ζώα. Μια πραγματικά πολύ όμορφη φωτογραφία, την οποία μας έστειλε η Στέλλα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί φυσικά βγήκε πρώτη μετά από τη δική σας ουσιαστικά ψηφοφορία, καθότι υπήρχαν τρεις πρώτες, να δούμε βέβαια και τις τρεις πρώτες, οι οποίες ήταν και αυτές άξιες νικητή, βλέπετε. Εδώ και εδώ. Πάρα πολύ ωραίες λοιπόν συμμετοχές, οι οποίες ουσιαστικά μας δίνουν πάντα το ερέθισμα να προχωρήσουμε στην επόμενη κριτική, γιατί μέσα από την κούραση βεβαίως δεν έχει σημασία. Αν γίνεται δουλειά και αν βεβαίως στη συνέχεια μπορούμε να καταλάβουμε ότι προχωράει η κατάσταση. Βεβαίως τώρα έχω βγει λίγο στο παράθυρο του Παναγιώτη, οπότε για να πω λίγο στο πλάνο. Κλασικά πράγματα είναι αυτά. Κλασικά, να πέσει το δικό μου χώρο σε λίγο. Σε λίγο χαραμάδα θα γίνει. Σε χαραμάδα πλέον. Άσχετα με την κούραση, αν βλέπουμε ότι το γουστάρετε, αν βλέπουμε ότι εμένετε σε αυτή την κριτική και γίνεστε και καλύτεροι, φυσικά αυτό είναι το καλύτερο καύσιμο για να δουλέψει η δική μας μηχανή, η οποία βέβαια είναι ταχείας καύσεως. Οπότε, συγχαρητήρια στη Στέλλα, η οποία μας έδωσε μια πολύ ωραία εικόνα και φυσικά δίνουμε ραντεβού για τον επόμενο μήνα, πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, για τη νέα κριτική φωτογραφία στην ένατη κατά σειρά. Αγγελή, ναι. Πριν συνεχίσεις, Η Σοφία, η Φέη ήθελε, λέει καλησπέρα Βαγγέλη μου. Να τα. Πού είναι η Φέη? Η Φέη που βγάζετε φωτογραφίες μαζί αγκαλίτσα στην κριτική. Όχι, εγώ τη Σοφία ήξερα. Φέη. Φέη, ναι, σωστά. Γεια σου, Θεούλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και από κάτω ο φίλος μου ο Γιώργος Κορδάς γράφει καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, φίλε μου Παναγιώτη. Α, έτσι. Εντάξει. Έτσι. Εντάξει, φίλε, σκορδάρα, τουλάχιστον εγώ ξέρω πώς λέγεσαι. Δεν πειράζει. Κάτι είναι καστό. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία λοιπόν σήμερα και περιμέναμε, αδειμονούσαμε για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουν πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε. Καταρχάς, θα μιλήσουμε ο Παναγιώτης ουσιαστικά, γιατί εγώ ήμουν εδώ, έκανα άλλα πράγματα, αλλά ο Παναγιώτης ήταν μάρτυρας των δύο εκθέσεων ουσιαστικά φωτογραφίας. Βεβαίως είχαν και άλλα θέματα, ιδιαίτερα η Image Tech, η οποία διεξήχθη στο Μαρούσι, στη Χελέξπο, αλλά είχαμε δύο εκθέσεις. Εκεί που δεν έχουμε καμία δηλαδή, ξαφνικά είχαμε δύο. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, είναι και αυτό το κουφό της υπόθεσης. Ούτε εκεί πέρα δεν μπορούσαμε δηλαδή να τα βρούμε κάπως, αλλά όπως για να έχει Παναγιώτη, πώς τα πέρασες? Από τα πολύ θετικά της υπόθεσης, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που ήρθαν, σταματήσαν, μου μιλήσαν, μου ρωτήσαν και τι κάνεις και εσύ.
Ήταν τεράστια το αποκλειστή, ούτε εγώ το περίμενα. Δηλαδή, πιο πολύ μίλαγα με τα παιδιά παρά είδα την όλη έκθεση. Βέβαια, ήμουν πολλές ώρες εκεί, οπότε πρόλαβα και είδα κάποια πράγματα. Αυτά είναι, αυτά είναι. Αλλά είδα, Βαγγέλη, τεράστια απόκριση. Ένιωσα την αγάπη του κόσμου. Μπράβο. Ήμουν λίγο. Δεν ξέρω αν ακούστηκε περίεργο όλο αυτό, αλλά παιδιά, έτσι ακριβώς ένιωσα. Ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό που ένιωσα και για μένα και για τον αδερφό μου. Βέβαια, γιατί εγώ ακόμα συγγνώμη, δεν το έχω νιώσει αυτό, γιατί δεν μου είχε έρθει κανένας στην Αυστρία να μου πει ένα γεια σου. Αλλά ναι. Εντάξει, ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Αλλά είναι το τελευταίο βασικά. Η αλήθεια είναι να περνάμε καλά. Τι ρε. Να μεταφέρουμε την ίμα στέξη στην Αυστρία. Δηλαδή να έρθουμε όλοι εκεί. Πρέπει να γίνει κάτι, επιτέλους δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό από τα πολύ θετικά της υπόθεσης. Mm-hmm. Και το άλλο θετικό που ξεπλάγει περίεργα κιόλας ήταν, παιδιά, οι mirrorless. Ξέρετε την άποψή μας για τις mirrorless. Ξέρετε τι λέμε γενικότερα. Κάτσε να σε βάλω σε πρώτο πλάνο, γιατί θέλω εσύ να εκτεθείς, όχι εγώ. Περίμενε. Εντάξει, ναι. Κρύψε εσύ, κρύψε. Κρύψε εσύ. Μπες στη φωτογραφία ταυτότητα. Λοιπόν, παιδιά, ας μιλήσουμε λίγο για τις εκθέσεις. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή το προμοτάραμε κιόλας για την ImageTech, λόγω των σεμιναρίων. Και επειδή ξέραμε κάποια πράγματα ότι θα κυλήσουν ομαλά και έπρεπε να παραβρεθείτε για να δείτε κάποια πράγματα, ειδικά οι ομιλητές των σεμιναρίων είναι και θα είναι άψογοι. Εμείς επιλέξαμε κάποιους να δούμε, όπως το φίλο μας ο Σάκη τον Μπατζάλη, δεν τον χάναμε τίποτα, και την Adler, η οποία Adler, εντάξει, δεν υπάρχει. Παιδιά, όποιος ήταν στο σεμινάριο και είδε την Adler, ας κάνει κάποια σχόλια, για να μην με πούνε και ότι προμοτάρω την έκθεση. Παιδιά, η Adler ήταν τόσο απλή, τόσο γλυκιά και τόσο επικοινωνιακή με τους ανθρώπους που είχε απέναντί της, που ό,τι και αν έλεγε, ό,τι και αν έκανε, το έλεγε με τέτοιο τρόπο που το έπιανες, το καταλάβαινες. Δηλαδή η κοπέλα έλεγε, έχει κάποια ερώτηση και δεν μιλάει κανένας. Απλώς μόνο την κοίταγες. Και έκανε πράγματα απλά. Πώς φωτίζουμε, πού πρέπει να φωτίζουμε, ποια είναι η πόζα, πώς πρέπει να κάθει το μοντέλο μας. Απλά, ουσιαστικά πραγματάκια. Και το θετικό στην όλη υπόθεση ήταν ότι έδειχνε και με Studio Flash, το οποίο ήταν βέβαια, εντάξει, ήταν πανάκριβο της προφότο, ήταν πανάκριβο, αλλά σου έδειχνε ότι και αυτό γίνεται και με speedlight. Μάλιστα. Για να μην σε απογοητεύει τελείως, γιατί είχε και αρκετούς ερασιτέχνες η έκθεση, Βαγγέλη, στα σεμινάρια, συγγνώμη, όχι μόνο επαγγελματίες. Οπότε, οπότε και οι ερασιτέχνες μάθανε πράγματα. Το θετικό αυτή τη υπόθεση είναι ότι, ναι ρε Παναγιώτη, γιατί θα πάω στο σεμινάριο, αλλά μιλάει αγγλικά. Εγώ πώς θα την καταλάβω. Παιδιά, είχε και μετάφραση. Είχε τα ακουστικά, τα βάζει στα αυτάκια σου και σε real χρόνο, δηλαδή εκείνο που το έλεγε, υπήρχε η μετάφραση στα αυτιά, όχι μετά από 10 δευτερόλεπτα, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή υπήρχε τέτοια οργάνωση και στον ήχο και στα σκηνικά και στις θέσεις και στην μετάφραση, όλα ήταν στην εντέλεια. Τελειώνουμε τα σεμινάρια και λέμε, έχουμε μαζευτεί μια ομάδα, 3-4 άτομα και γυρίζουμε την έκθεση τώρα. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Αλεξίδη, που μας βλέπει από τη βλέπω εδώ πέρα. Συγχαρητήρια στον Αλεξίδη κιόλας, γιατί πήρε και 2 βραβεία. Φανταστική δουλειά ο Δημήτρης και δουλεύει έτσι όπως έχουμε πει. Πάνω απ' όλα δουλειά και μετά μιλάμε. Οι φωτογραφίες μας μιλάνε για τα έργα μας. Μόνο αυτό. Μπράβο Δημήτρη, να είσαι καλά φίλε. Όπως και ο Παναγιώτης Οντούρος. Πήρε διάκριση στις φωτογραφίες. Μπράβο και στον Παναγιώτη. Δύο παιδιά τα οποία τα ξέρουμε πολύ καιρό. Και ο Δημήτρης ο Αλεξούδης σε παρακολουθεί από το Όλης Δασόκ. Δεν ξέρω ο Παναγιώτης ξέρω, από πότε. Ξέρω. Ο Δημήτρης έχει κάνει πολύ καλή προσπάθεια, φανταστική προσπάθεια βασικά για τα δεδομένα και του τόπου του, στην Αλεξανδρούπολη, να κάνει λαθασμένη. Έτσι ακριβώς. Με ένα πολύ όμορφο κατάστημα και γενικότερα είναι στα βήματα μόνο της επιτυχίας δηλαδή, γιατί αν ξεκινήσεις σωστά και βαδίσεις κατάλληλα, μετά μόνο ο ουρανός είναι το όριο που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Βεβαίως ο Παναγιώτης Οντούρος είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένα παιδί το οποίο, βεβαίως τώρα κάνουμε μνήμα για άτομα τα οποία δεν έχουμε καν πει ότι θα τους μιλήσουμε για εκείνους.
Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει μια στροφή στην καριέρα του και είναι άκρος πετυχημένος και εκείνος. Τουλάχιστον έχει όλα τα φόντα για να αναδειχθεί και να κάνει αυτό που πλέον αγαπάει. Και αυτό είναι που ουσιαστικά λέμε εμείς συνεχώς και στο Teach Me GR αλλά και με τον Παναγιώτη τις κουβέντες μας. Είναι ότι μέσα από τα μαθήματά μας, μέσα από τις κουβέντες μας και τη δική μας προσπάθεια, θα μπορέσουν πολλοί ερασιτέχνες όπως τους λέμε σήμερα, αύριο να γίνουν επαγγελματίες και να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Δηλαδή το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του. Να δουλεύει και μάλλον να κάνει επάγγελμα αυτό που αγαπάει. Έτσι να μην καταργείται τη μισή του ζωή και να περνάει υπέροχα ακόμα και δουλεύοντας. Αυτό λοιπόν κοιτάμε και γι' αυτό το λόγο δουλεύουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πολλά από τα παιδιά που μας έχουν εμπιστευτεί μπορούν πλέον να είναι ανεξάρτητοι πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Οπότε χαίρομαι, Παναγιώτη, που είδες πρώτα απ' όλα φίλους. Γιατί εντάξει, σαν να τους είδες εσύ, είναι σαν να τους είδα και εγώ. Οπότε εντάξει, ναι. Είμαστε και δύο χαρούμενοι. Και βεβαίως ήταν το καλύτερο ερέθισμα. Και η Matchstay καλά και η Photovision, φαντάζομαι. Γιατί θέλω, αφού είπες και ανέδειξες ας πούμε, μερικά από τα καλά, θέλω σιγά σιγά. Να θα σου πω, θα πάω στην έκθεση τώρα. Θα πάω στην έκθεση. Πριν πάω στην έκθεση, για να πούμε κατά συγκεκριμένα, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε λίγο πολύ για τις εκθέσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για κάθε ερασιτέχνη ή επαγγελματία. Να σας πω πού πρέπει να πάτε για να γράψετε τις ερωτήσεις σας, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στη συνέχεια θα περάσουμε στις ερωτήσεις, έτσι. Οπότε, γυρίζω λίγο στο Facebook, όπου βεβαίως μέσα έχουμε το live. Προσοχή, εδώ κάτω δεν βάζουμε. Δεν κάνουμε ερωτήσεις, έτσι. Προσοχή. Εκεί που θα κάνουμε ερωτήσεις. Είναι μέσα στο event, θα έρθουμε λοιπόν εδώ πάνω και θα γράψουμε Photo Bros Live. Βλέπετε από κάτω πως έχει βγει, έτσι, καγκελάκι 16, το σημερινό δηλαδή. Και εδώ μέσα θα μπούμε και θα κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Βλέπετε ήδη έχουμε κάποιες ερωτήσεις, οπότε... Βαγγέλη, ναι, πες μου. Ο Αλεξής μου γράφει, έχω φωτογραφίες που σε καίνε πάνω Βλασόπουλος. Τι εννοεί ο φίλος μου Αλεξής, πριν λίγο λέγαμε τα καλύτερα και τώρα βγαίνει αυτό. Βλέπεις ότι και πάλι εσένα απειλεί, οπότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλεξούδη, σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη. Αλεξούδη, δείξ' τα όλα, δεν κολλώνουμε. Δεν με ενδιαφέρει γιατί είμαι αθώος. Λοιπόν, οπότε μπαίνετε εδώ μέσα, γράφετε την ερώτησή σας και φυσικά θα φροντίσουμε να την απαντήσουμε είτε σήμερα είτε στο επόμενο επεισόδιο. Έτσι, οπότε γράψτε και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε γυρίζω και πάλι στον Παναγιώτη που θα τον έχω σε πρώτο πλάνο για να μην εκτίθεμαι εγώ. Οπότε, είναι ερωτικό σου πάνω. Είμαι και απ' την άλλη είμαι περήφανος, να το πω έτσι, ναι. Γιατί είπα σε κάποια παιδιά να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια και ευτυχώς έπεσα μέσα 100%. Μπράβο. Και τα παιδιά βγήκαν ενθουσιασμένα και σίγουρα κάνουν στροφή σε ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Είναι θετικό, παιδιά που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, να πηγαίνουν πρώτη φορά σε κάποιον άνθρωπο, να βλέπουν το σεμινάριό του και να μου λένε «Βλασόπουλε, μας έκαψε το κεφάλι, αλλά χαλάλι, ξεκινάμε από το μηδέν». Ότι είχες δίκιο και συνέχισε να μας προτείνεις πράγματα. Για μένα αυτό ήταν ένα ρίσκο στην αρχή που πρότεινα κάποιους ομιλητές. Το συζητάγαμε κιόλας και λέγαμε «Λες να γίνει καμιά παρούφα και να έχω πρόβλημα μετά και να μου λένε τι μας είπες ρε Βλασόπουλε και τέτοια». Το πήρα πάνω μου γιατί ήξερα σε ποιους θα σας έστελνα, οπότε βγήκε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Το βλέπω και στα σχόλιά σας, εδώ μεταξύ. Οπότε, σούπερ. Πάμε τώρα στην έκθεση. Η έκθεση, για όσους γνωρίζουν, από την αρχή... Μισό λεπτό, έχεις χάσει ένα έκτακτο αυτή τη στιγμή. Τι? Γιατί, εντάξει, είπες ότι, εντάξει, ξέρω εγώ, σ' αρέσανε οι mirrorless κτλ. Τέτοια όμως, πώς να το πω έτσι κομψά, εξπερμάτιση, δεν περίμενα να την είχες, θα το πω έτσι απλά. Τι λες! Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή την έκφραση δεν την έχω ξαναδεί δηλαδή. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ να κάνεις έτσι. Ποιος την έστειλε, Αλεξή, την έστειλε. Δεν αποκαλύπτω ποτέ τους ρουφιάνες μου. Λοιπόν, εντάξει. Αυτή η έκφραση τώρα, Μανίτη, πώς εμφανίστηκε, δεν κατάλαβα. Πώς μπορώ εγώ αλλιώς να το πω αυτό. Και μετά σε βλέπω έτσι. Αυτή. Ευχαριστώ Δημήτρη. Ο Δημήτρης, ευχαριστώ Δημήτρη Αλεξίου. Άστο Δημήτρη τώρα. Πες για ποιο λόγο έπεσες έτσι με τα μούτρα πάνω σε ένα πράγμα που μοιάζει με bridge, μοιάζει μια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εδώ πέρα έχει γίνει Photoshop από τον Δημήτρη. Α. Είναι η D5 κανονικά. Κατάλαβα. Η D5 κανονικά εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά. Ωραία.
Ας ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε από την έκθεση και θα φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο. Ωραία, οπότε γυρίζουμε πάλι πίσω σε σένα. Ναι, ναι, βγάλε τον, βγάλε τον κύριο από εκεί, την Τζαμαρία. Λοιπόν, ξεκινώντας την έκθεση, να πούμε ότι συμμετείχε και η Canon, με το δικό της τρόπο βέβαια. Ποια έκθεση λες τώρα? Την IMAX Tech. Πες λίγο τα πράγματα από την αρχή, πώς ξεκίνησες. Ναι, αφού ξεκινήσαμε με τα σεμινάρια της IMAX Tech, θα ξεκινήσουμε από την IMAX Tech. Ωραία. Και μετά στο τέλος θα πάμε και στη Photovision. Οκ. Okay. Εντάξει, πολύ ωραία. Τελειώνοντας το πρωινό σεμινάριο του Σάκη την Παρασκευή, το οποίο κύλησε άψογα, είπαμε κι εμείς να ξεκινήσουμε να γυρίσουμε την έκθεση μέσα, στην οποία έκθεση ακόμα δεν είχαν, με το που τελείωσε το σεμινάριο, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε 12.30, γιατί άρχισαν και μας διώχνανε, ο Σάκης είχε όρεξη και έδειχνε, σε μια φάση ανάψαν τα φώτα και λέει, παιδιά, εντάξει, περάστε έξω, λέει, είχαμε ξεπεράσει την ώρα του σεμιναρίου. Και είπαμε να πάμε προς τα μέσα. Η έκθεση ακόμα δεν ήταν έτοιμη βέβαια. Και εμείς περάσαμε από μια σκάλα κυλιόμενη, που στην ουσία αργότερα αυτή η σκάλα λειτουργούσε ανάποδα. Δηλαδή ήταν το τέλος της έκθεσης. Α, μάλιστα. Δεν πήραμε καρτελάκια για να μπούμε μέσα. Υπήρχε έτσι κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Κατεβαίνοντας κάτω, με παίρνει ένας φίλος τηλέφωνο, ο Αλεξιούδης, ο φίλος μου Αλεξιούδης, που με αγαπάει πολύ από τη φαίνεται στις φωτογραφίες που στέλνει. Και μου λέει το καρτελάκι στο πήρε, και λέω: δεν το έχω πάρει το καρτελάκι, μου λέει: καλά, στο φέρνω κάτω. Και του λέω: έλα από τη σκάλα που κατεβήκαμε. Μου λέει: πάει να κατέβει και η σκάλα λειτουργούσε ανάποδα. Ναι. Και μου λέει: πού θα κατέβω? Του λέω: δεν ξέρω. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα πρόσβαση στο χώρο. Okay. Το οποίο δεν το είχα μελετήσει τόσο καλά. Στην τελική τον βρήκαμε τον Αλεξίου από την άλλη μεριά, τελείωσης της έκθεσης. Και κοιτώντας κάτω γενικότερα, είχε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Είχε αλμπουμάδες, να το πούμε έτσι, λίγο χοντρά, λίγο πιο χοντροκομμένα. Είχε φώτα σινεμά πιο πολύ, cinematic LED, τα οποία χρησιμοποιούν σε διαφημιστικά και ταινίες απλησίαστα για φωτογράφους. Είναι μόνο για γυρίσματα και για παραγωγές. Πολύ εντυπωσιακά βέβαια, με πολύ ένταση. Ένα απίστευτο diffuser μπροστά, αλλά απλησίαστα, από πλευράς τιμής. Είχε την GoPro. Γενικότερα η έκθεση δεν ήταν 100% φωτογραφική. Okay. Είχε κάποιους εκτυπωτές. Δεν ήταν δηλαδή, ας πούμε, όπως η Photovision που λέει, έχω Photovision και θα είναι άκρος φωτογραφική η έκθεσή μου. Ναι. Είχε και άλλα πράγματα και είχε σαν σφήνες εταιρείες που έχουν να κάνουν και με τη φωτογραφία και με την εκτύπωσή της. Προχωρώντας την έκθεση, τη γυρίσαμε πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και παρατηρήσαμε πιο πολλούς αλμπουμάδες, κάποια φώτα και τίποτα σε άλλο συγκεκριμένο. Και λέμε, αυτή είναι η έκθεση. Τρομάξαμε για λίγο. Και όπως καθόμασταν και συζητάγαμε, κατά τύχη, τελείως κατά τύχη, κάποιον ρωτάμε και λέει, έχει και πάνω. Αχα. Και πάμε επάνω και πάνω, εντάξει, άνοιξε λίγο η καρδιά μας. Επάνω υπήρχε η Samsung με τα κινητά και διάφορα τρισδιάστατα πλέον που κυκλοφορούν στην αγορά. Υπήρχε η Fuji, υπήρχε η Pentax, υπήρχε η Olympus. Η Nikon υπήρχε? Η Nikon υπήρχε στη Photovision. Α. Όνο. Μάλιστα. Και λέμε με τον φίλο μου τον Αλεξίδη, λέω δεν πάμε στη Fuji. Η Fuji είχε ένα φανταστικό περίπτερο, το οποίο το είχε χωρίσει σε κατηγορίες. Είχε μια κατηγορία, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτές τις χοντροκομμένες μηχανές, που τραβάς και σου βγάζουν σαν Polaroid που ήταν κάποτε, και το κουνάς. Και όταν το κουνάς πολύ, εμφανίζεται η φωτογραφία. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, πιο πολύ έτσι. Εντάξει, για να παίζεις είναι το συγκεκριμένο. Ναι. Και πάμε στις mirrorless. Μάλιστα. Με το που σκάμε στις mirrorless, μας λέει ο πολιτής εκεί, παιδιά, τι μηχανές έχετε? Εμείς ολογαμάρι με τον Αλεξίουδη, Nikon είμαστε, επαγγελματίες είμαστε. Ας δοκιμάσουμε τις μηχανές. Λέει, δοκιμάστε αυτή τη μηχανή. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, Δημήτρη, άμα θυμάσαι, στείλε ένα μήνυμα. Γενικότερα η Fuji έχει ένα παλιό στυλ. Και έχει, ειδικά τα κουμπιά επάνω, όλα είναι χειροκίνητα. Δεν υπάρχει κάτι σε κουμπάκι ψηφιακό δηλαδή. Μόνο το on-off υπάρχει έτσι. Mm-hmm. Η οθόνη πίσω είναι ψηφιακή
και μπορείς να τη ρυθμίσεις από το μενού πίσω. Παιδιά, τι μηχανές έχετε, λέει, λέξου, D800, D750, D610, τέλεια. Λέει, δοκιμάστε αυτή τη μηχανή, δείτε τη στον υπολογιστή σας και μετά ελάτε να κλάψετε. Ωπα ρε μεγάλη, λέγαμε εμείς, τι είναι αυτά που λες και τέτοια. Και όντως, Βαγγέλη, οι φωτογραφίες που βγάζαμε εκείνη τη στιγμή και με 10.000 ISO και με 15.000 ISO ήταν φανταστικές. Δηλαδή, ναι, μεν, να τη γράφει, είναι η Fujifilm XT20 και η Expo, ναι, και η XP και η X-Pro 2. Δεν τις ξεχνάω, λέει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης άρχισε, ίδρωνε, ξείδρωνε, θα τα πουλήσω όλα και θα πάρω αυτές και θα κάνω και θα δείξω. Φαντάζομαι, Βαγγέλη, με ένα φακό που είχαμε πάνω, μπορούσε να κάνεις φανταστικά πράγματα. Είχε και απίστευτη εικόνα και φοβερό focus και πολύ γρήγορη εστίαση. Το θετικό της υπόθεσης ήταν ότι και από το live view και από το viewfinder ό,τι έβλεπες έπαιρνες. Ναι, λέμε για την μπαταρία, μας το είπαν και οι άνθρωποι εκεί ότι η μπαταρία κρατάει γύρω στις 500 λήψεις. Εντάξει, δεν είναι και λίγες. Αλλά okay, για επαγγελματία δεν είναι πάρα πολλές. Παίρνει και γκρίπ όμως από κάτω, παίρνει 3 μπαταρίες. Οπότε έχεις κατευθείαν 1500. Κατάλαβα. Κάνουμε τις λήψεις μας και, Βαγγέλη, πίστεψέ με, πες ότι έχουμε έναν 70-200 και στο 70 που κάναμε zoom στο αντικείμενο που ήταν το απομακρυσμένο τελείως, η εικόνα ήταν άψογη, ούτε θόρυβο στα σκοτεινά, άψογη λεπτομέρεια, ούτε, δηλαδή ήταν όλα απίστευτα. Εντάξει, στο zoom, όταν κάναμε zoom και φωτογραφίζαμε, πάλι η ποιότητα ήταν φανταστική. Οπότε ήρθαμε σε ένα μικρό δίλημα εκείνη τη στιγμή. Το μόνο αρνητικό για μένα ήταν όλος χειρισμός της μηχανής. Ναι. Δηλαδή να μάθεις. Να η εργονομία που λέμε. Η εργονομία, μπράβο, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έχω βρει αυτή τη μηχανή που λες αυτή τη στιγμή. Θα γυρίσω λίγο την X-Pro 2. Θα μου πεις μετά ποια είναι και η άλλη, γιατί ξέχασα πώς λέγεται. Σε λίγο όμως. Για να δούμε λίγο για ποια είναι αφαιρέσει. Η οποία κοστίζει 1.800 ευρώ. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή, στο Scrooge τέλος πάντων. Απ' αυτή είναι η μηχανή, δεν ξέρω αν είναι αυτή ακριβώς, αυτή που δούλεψες. Η μηχανή, την βλέπεις? Ναι, μπράβο, ναι. Κάπως έτσι ήταν. Ναι, αυτή ήταν, μπράβο, θυμάμαι το... Οπότε είχε οπτικό viewfinder εδώ? Όχι, δεν είχε οπτικό. Ή ψηφιακό? Όχι. Αυτή είχε οπτικό, αυτή η συγκεκριμένη. Γιατί δεν είναι οπτικό αυτό. Αυτή είχε οπτικό, γιατί φαινόταν και ο φακός μπροστά. Ναι, μπράβο. Η άλλη είχε ψηφιακό. Πες μου λίγο ποια είναι η άλλη πάλι. Η XT20. XT. Ναι, XT. Όπως η μηχανή, η XT. Not. Λοιπόν, αυτή κάνει ένα χιλιάρικο. Και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή μηχανή. Αυτή, ε. Ναι, πάρα πολύ καλή μηχανή. Ναι. Να δούμε πώς είναι από πάνω λίγο. Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα βρίσκεται το κλίστρο, έτσι. Ναι. Και τα λοιπά. Όλα χειροκίνητα, ας πούμε. Δεν υπάρχει οθονίτσα. Λίγο δυσκολία δηλαδή όσοι έχουν συνηθίσει, αλλά όπως με τα λες δηλαδή για ένα χιλιάρικο δεν μου φαίνεται και τόσο... Δηλαδή μπορώ και να τα ξεπεράσω, ας πούμε, αυτά τα προβλήματα, αν είναι τόσο καλή. Ναι. Όχι, ναι, είναι πάρα... Εμείς αυτά που είδαμε ενθουσιαστήκαμε. Μπράβο, από μπράβο. Τη δεν το περιμέναμε. Δηλαδή κάθε μέρα που πηγαίναμε λέγανε καλώς ο Δημήτρη, καλώς ο Βλασόπουλο, ελάτε εδώ παιδιά, ελάτε να πιούμε καφέ και δείτε τις μηχανές πάλι. Μάλιστα. Ωραία, δηλαδή κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, ενθουσιαστήκαμε με τη Fuji, πολύ μεγάλο πελίτο, πολύ προσεγμένο, πολύ εξυπηρετικοί οι πολιτές μέσα. Μας λέγανε πάρετε όποια μηχανή θέλετε και δοκιμάστε τη. Ωραία. Φύγαμε από τη Fuji και κατευθυνθήκαμε να δούμε και την άλλη έκθεση, η οποία είχε και την Olympus. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν κάποιος είδε κάτι παραπάνω. Μετά στην Pentax είδαμε και κάποιες μηχανές. Δεν ήταν όμως όπως ήταν το περίπτερο της Fuji. Δηλαδή δεν μπορούσες να δοκιμάσεις τόσα πολλά πράγματα. Δεν μπορούσες να δεις με τα ίδια στα μάτια ότι όντως αυτή η μηχανή κάνει για τα δικά σου γούστα. Στη Fuji είχαν 6 μηχανές, 6-7 μηχανές απλωμένες και έκανες ό,τι ήθελες με την καρτούλα σου μέσα. Ναι, μπράβο. Τελειώνοντας, είχε ένα μαγαζί το οποίο είχε και του Samyang, Βαγγέλη. Α, έλα. Είχε και Samyang, είχε και κάτι
Είχε τριποδάκια, Μανφρότο, είχε τέτοια στυλ. Ωραίος. Δηλαδή είχε πράγματα να δεις, και ας δεν ήταν άκρος φωτογραφική η έκθεση. Πολύ εξυπηρετική. Άψογες στη δουλειά τους, δηλαδή τους έλεγες κάτι και ήταν εκεί, δίπλα σου, τους ρώταγες τιμή και την είχα έτοιμη, δεν περίμενες, δηλαδή δεν σπαζόσουν, δεν έλεγες πόσο κάνει αυτό και σου έλεγε περίμενε να δω. Ήταν έτοιμη για όλα. Και ο φίλος μου, ο Σκορδαράς, αν δεν κάνω λάθος, ψώνησε από εκεί. Τι πήρε ένα τρίποδο. Α, ναι. Πήρε ένα τρίποδο. Δεν μπορεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ψωνίσει. Γεια σου, Γιωργάρα, ξέρεις, δεν πειράζουμε, σ' αγαπάμε. Φεύγοντας από εκεί, είχε μια οθόνη πίσω. Ναι. Στην οποία κάνανε live φωτογραφίσεις οι εισηγητές. Άλλο ένα υπέρ της έκθεσης. Λέγανε στα μεγάφωνα, ελάτε στο stage γιατί θα κάνει φωτογράφηση ο Σάκης ο Μπατζάλης. Ελάτε στο stage, θα κάνει φωτογράφηση η Adler. Εν τω μεταξύ, η Adler πολύ, πολύ απλή κυκλοφορούσε στην έκθεση και όλοι την είχαν βουτήξει, βάζαν φωτογραφίες. Βέβαια είναι Pokémon, είναι μινιόν από την αισχύση φωτογραφίες. Πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα και φανταστική φωτογράφος. Πέρα από εκεί, φεύγοντας, είχε πολύ καλά και τα κυλικεία ακόμα τα πολύ προσεγμένα. Πολύ καθαρά, μπορούσες να κάτσεις, να πεις καφέ, να... Ήταν, γενικότερα η ήταν εύκολα προσβάσιμη. Από Αττική Οδό, κατευθείαν στην Κηφισία και έκανες κατευθείαν στην έκθεση. Από εκεί και πέρα δεν είχε κάτι άλλο. Ναι, δεν μου λες, για την έκθεση έπρεπε να πληρώσεις κάποιο αντίτιμο για να μπει στην έκθεση. Κοίτα να δεις, όσοι συμμετείχαν σε σεμινάρια δεν πληρώνανε. Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό. Ωραία. Όσοι έπρεπε να μπουν χωρίς να έχουν σεμινάριο. Όσοι έπρεπε να μπουν, έπρεπε να δώσουν 3 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί γράφει ένας φίλος ότι ήθελα κι εγώ να πάω στην έκθεση, αλλά οικονομικά δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Γιατί? Μιλάμε για 3 ευρώ, φίλε. 3 ευρώ, δεν ζητήσανε πολλά λεφτά. Και παιδιά, και τα σεμινάρια, μην φανταστείτε ότι ήταν τρελά τα λεφτά. 15 ευρώ, ρε παιδιά. Από 15 ευρώ ξεκινάγαμε. Το να πάω να δεις το Μπατζάλι ή την Άντλερ ή οποιονδήποτε άλλο στα βίντεο κτλ. Ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική ή από τη Μεντιλίνη και έχει έρθει σπίτι σου, ας πούμε, με 15 ευρώ. Μιλάμε για μια ευκαιρία την οποία τη χάσατε δυστυχώς. Και εγώ μαζί. Ναι. Και ήταν τόσο τυχεροί αυτοί που την άρπαξαν την ευκαιρία. Βεβαίως το είχαμε πει και εμείς από την αρχή να προλάβετε κτλ. Οπότε ελπίζουμε πιο πολύ να πήγατε. Αλλά ακόμα και αν δεν πήγατε δεν πειράζει. Σίγουρα θα έρθει κάποια επόμενη. Οπότε για να μην μακρηγορούν πάει ότι. Πώς είχες καλές. Ήταν όλες σου εκτός από την οργάνωση δηλαδή της Παρασκευής που μπερδεύτηκες εκεί στις σκάλες. Ναι, μετά τα υπόλοιπα όλο αυτό. Πώς πήγανε. Όλο αυτό διορθώθηκε μετά. Ήρθαν όλα σε μια σωστή ροή. Mm-hmm. Όλοι φύγαν ικανοποιημένοι, όλοι χαμογελαστοί, ξέρανε τι ήρθαν να δούνε και αυτό πήρανε. Από εκεί και πέρα, στο τέλος της έκθεσης, από τα θετικά της υπόθεσης ήταν ότι έγινε ένα πάρτι και ήταν δωρεάν είσοδος. Είχαν φέρει ένα συγκρότημα και τα παιδιά. Αυτά είναι. Δωρεάν ποτά, έμπαινες μέσα, παίρνεις καλά. Δηλαδή, ανοίξανε μια γιορτή και την κλείσανε με τον καλύτερο τρόπο. Και από ό,τι βλέπω εδώ, ο φίλος ο Πάνος Μυράκης γράφει ότι με εγγραφή μέσω της σελίδας της έκθεσης η είσοδος ήταν δωρεάν, χωρίς να πληρώσει ούτε 3 ευρώ. Οπότε... Ο άλλος ο Μάριος λέει 3 ευρώ, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν κανένα πεντάρικο. Μάλλον δεν μας βλέπεις, Παντελής Μάριος, δεν μας λες Παντελή, δεν μας βλέπεις. Ακριβώς, και ο Θωμάς αυτό είπε για την εγγραφή στη σελίδα. Οπότε πρακτικά ναι. Ήταν τσάμπα και φυσικά τα 5 ευρώ είναι επίσης τσάμπα. Για αυτά που θα εισπράξετε πιο πολύ, έτσι. Οπότε μάλλον ότι ήσουν για πρώτη δηλαδή έκθεση και τα λοιπά, η οποία εντάξει, κάπως κάθε πρώτη φορά δηλαδή έχει διάφορα παρατραγουδάκια, δεν είναι κάτι το οποίο να σε ξένησε τόσο πολύ έτσι ώστε να το όχι, να άμα είχα κάποιο παράπονο από την έκθεση μην νομίζετε ότι θα δίσταζα να το πω. Δεν έχω, από ό,τι με ξέρετε και με την εικόνα ακόμα που τη στηρίζουμε, τη σταχώνουμε στο κεφάλι, δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Ναι. Αν είχα κάποιο πρόβλημα ή κάποια δυσκολία, είπα ότι η δυσκολία ήταν στην αρχή που δεν ήξεραν πώς να συντονίσουν τον κόσμο να ξεκινάει από πάνω και να κατεβαίνει κάτω, τόσο ώστε να δει όλη την έκθεση. Ναι. Κατάλαβα. Η Iconet που στηρίζουμε να πούμε ότι είχε φανταστικό περίπτερο, πολύ μεγάλο και από πλευράς υλικών, παιδιά, η εταιρεία είναι φανταστική. Τη στηρίζω γιατί την πιστεύω 100%, γι' αυτό το λέω μόνο και μόνο. Πέρα από αυτό, τελειώνει η PC Matchtech. Το καλό είχε, συγγνώμη, να ανοίξω μια παρένθεση, ότι είχε, πριν τελειώσει το όλο γλέντι, είχε για τους φωτογράφους πώς πρέπει να ντύνονται,
πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, ποια είναι τα tips που πρέπει να ακολουθούν. Δηλαδή έπαιρνε ένα φωτογράφο, τον εκπαίδευε και φωτογραφικά και από πλευράς χαρακτήρα. Ακόμα και στον ντύσιμο. Εντάξει, βέβαια οι απόψεις στον ντύσιμο ήταν λίγο πανάκριβες, αλλά εντάξει, ήταν και αυτό κάτι όμως για την έκθεση. Δηλαδή το προσέξανε πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να παίρνεις από τέτοιου είδους σεμινάρια και από γενικότερα εκθέσεις είναι ότι είναι τη γενική ιδέα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σου προτείνει π.χ. να πάρεις ένα boss κοστούμι, ένα χιλιάρικο. Μπορεί να πας που λέω στα H&M ή στο Zara και να πάρεις ένα αντίστοιχα με 50% ευρώ και να έχεις ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή μην βγαίνουμε μόνο ότι δεν μπορώ να πάω στο φεγγάρι και μόνο μία πτήση πάνω από τα σύννεφα. Τι είπα πάλι, ρε. Μας φτάνει. Το κασκόλ βάλε. Το κασκόλ. Δεν έχω το κασκόλ εδώ γύρω, ρε. Τέλος πάντων, εντάξει. Οπότε μην φοβάστε ή μην βλέπετε, ξέρω εγώ, την Adler ή το Μπατζάλι ή εμάς ενδεχομένως ή οποιονδήποτε που έχουμε πιο ακριβές μηχανές από τις δικές σας ενδεχομένως. Το θέμα είναι, πάω απλά σε ένα παράδειγμα μηχανών γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε και να κάνουμε το κλικ. Από εκεί και πέρα όλα θα έρθουν. Μην λέτε λοιπόν θέλω αυτό στον Όλυμπο πρώτα για να ξεκινήσω. Φτάσε πρώτα στον Όλυμπο. Και δεν γίνεται να ανέβεις κατευθείαν στον Όλυμπο, έτσι. Πρέπει να εκπαιδευτείς πρώτα για να σκαρφαλώσεις τον Όλυμπο. Ναι, δεν γίνεται δυστυχώς. Έτσι. Και μετά. Εντάξει. Τελείωσε δηλαδή η Matchtech. Η Matchtech τελείωσε. Μείναμε άκρως ικανοποιημένοι. Πήραμε παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Πόσες μέρες ήταν? Ήταν από την Παρασκευή μέχρι και την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Και τη Δευτέρα ήταν τα workshops που είχαν. Αχα. Okay. Είχαν και workshops με προσιτές τιμές, με πολύ καλούς φωτογράφους και βίντεο. Για πες μας τώρα και την άλλη. Και είπαμε την Κυριακή, εφόσον είχαμε κενό, όλοι μας είχαμε κενό, όλη παρέα δηλαδή, να πάμε να δούμε και τη Photovision. Ωραία. Δεν είχαμε ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά λέμε ας πάμε. Να πούμε βεβαίως ότι η Photovision είναι η παραδοσιακή έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στην Ελλάδα, έτσι κάθε δύο χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, έτσι. Παραδοσιακή. Εμένα το παράπονο μου είναι το εξής. Γιατί δεν συνεργαστήκανε για να κάνουν μια μεγάλη έκθεση για να δει ο κόσμος και να την ευχαριστηθεί. Αυτό είναι το μόνο μου παράπονο. Και από την άλλη, γιατί η Photovision έβγαλε ημερομηνία πάνω στην ImageTech. Είναι και αυτό ένα αγκαθάκι το οποίο με ενοχλεί εμένα, δεν ξέρω για εσάς, εμένα με ενοχλεί πάντως. Είπαμε να πάμε και στη Photovision, όχι προκατηλημένοι, ότι θα δούμε, ότι θα πάμε εκεί και θα πούμε θα τα κράξουμε όλα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Mm-hmm. Μπαίνοντας στη Photovision, διακρίναμε ότι υπήρχαν πολλές εκθέσεις φωτογραφίας. Δεν μου λες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Είχε είσοδο η Photovision. Είχε 3 ευρώ είσοδο. Οι επαγγελματίες έδειχνες την επαγγελματική σου κάρτα και έπαιρνες δωρεάν. Μάλιστα. Και αν έμπαινες στο site και έκανες εγγραφή σου, στέλνανε και πρόσκληση. Α, οπότε αντίστοιχο. Όπως και αυτή. Okay. Αλλά αν δεν είχες βγάλει πρόσκληση, έδινες 3 ευρώ. Αν δεν είχες πρόσκληση. Mm-hmm. Ωραία. Για να πεις μέσα. Ωραία, ωραία. Το κακό με το Taekwondo είναι ότι ένας δρόμος υπάρχει να μπεις και ένας δρόμος για να βγεις. Υπάρχει ένα φανάρι εκεί το οποίο σε κρατάει ώρες την ουρά. Δυστυχώς. Mm-hmm. Από τα αρνητικά της υπόθεσης. Μπαίνοντας στη Photovision, ανεβαίνοντας τη σκάλα επάνω, γιατί ήταν όλη η έκθεση ήταν κάτω. Ωραία. Στο επάνω διάζωμα είχε πάρα πολλές εκθέσεις φωτογραφίας. Δεν ξέρω αν κάποιο παιδί πήγε. Βλέπω το chat. Ναι, έχουν πέσει. Αν κάποιο παιδί πήγε, να με διορθώσει αν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν τη γυρίσαμε όλη την έκθεση, γυρίσαμε κάποια σημεία, αλλά θα πω εγώ ότι σύμφωνα με αυτά που είδα, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ωραία. Να πούμε ότι είχε άσχημο καιρό. Ότι έβρεχε το Σαββάτο πιο πολύ και έμαθα ότι η Photovision του Taekwondo έμπασε νερά από πάνω. Εντάξει, λόγω του σταδίου. Έτρεχε νερά μέσα. Αυτό, εντάξει. Ναι, ναι. Δυστυχώς βλέπεις κτίρια τέτοια από τα οποία έχουν Ολυμπιακών προδιαγραφών και μπάζουν νερά, είναι κρίμα. Μπαίνοντας μέσα, ψάχνουμε την Nikon. Με το που κατεβαίνουμε κάτω, μπουπ, φορά παρτίδα. Πολύ ωραίο περιττέρω Nikon, να το πούμε και αυτό, παιδιά. Αλλά όμως, τι να το κάνεις αφού είναι μονοπόλιο. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Mm. Κανένας. Μάλιστα. Δυστυχώς. Είχε στήσει η Nikon 3 μηχανές με κάτι γαϊδούρια επάνω. Είχε κάνει αυτό που είχε κάνει η Canon πριν 2 Photovision, που είχε στήσει 4 μηχανές, τις καλές εποχές της Canon. Είχε στήσει 4 μηχανές με κάτι γαϊδούρια και τράβαγε φωτογραφίες.
Και κατέβαινες κάτω και έκανες κάποιες λήψεις. Παιδιά, τέτοιου είδους στυλ, ναι μεν είναι ωραίο να τα κάνεις και να φωτογραφίζεις, αλλά μένεις με την πικρία. Γιατί λες, ωραίο το κάνω αυτό, το πιάνω, το φωτογραφίζω, το κάνω, μετά αρχίζει και σε τρώει τσέπης να τα αγοράσεις όλα αυτά. Δυστυχώς. Προχωράμε στην έκθεση, φεύγουμε από την Nikon. Είχε και κάνα δύο άλλες μηχανές, 7200, την 610, δεν θυμάμαι και την 610 να σου πω την αλήθεια, την 810. Είδαμε κάποιες μηχανούλες, εντάξει, όλα ωραία, όλα καλά. Δεν είδα ιδιαίτερη προσοχή να δίνουν οι άνθρωποι της Nikon στον κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Καθόντουσαν εκεί λίγο αραχτοί. Όποιος τους μίλαγε, ρωτάγανε. Δεν υπήρχε δηλαδή μια επαφή, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό για εμάς η επαφή. Από εκεί και πέρα, προχωρώντας, βρήκαμε μια εταιρεία, ας μην πούμε το όνομά του, μην κάνουμε και διαφήμιση, δεν χρειάζεται, η οποία είχε φωτιστικά, είχε το Ice Light, είχε το Young Nuo, και ήθελα να ρωτήσω για κάποια Studio Flash. Ωραία. Ήθελα να μάθω μια τιμή. Φωνάζοντας τον υπάλληλο, λέω, φίλε μου, θέλω να μάθω για αυτά τα φωτιστικά, λέω, μια τιμή, γιατί ενδιαφέρομαι. Κώστα, πόσο κάνουν αυτά τα φωτιστικά, ρε. Οικοδομή τελείως. Μετά λέει, έλα λίγο μαζί μου, στον ελληνικό. Έλα λίγο μαζί μου. Λέω, πώς μίλησες εσύ. Πώς μίλησες εσύ. Εγώ, αφού μου είπε έτσι, του λέω, έρχομαι εμάς τώρα. Όχι, από την αρχή λέω, μίλησες κανονικά. Λέω, γεια σας. Γεια σας είπα. Εντάξει, okay, εντάξει. Γεια σας είπα. Με το που μου είπε, έλα λίγο μαζί μου, του λέω, έρχομαι εμάς τώρα. Θα του πω. Όχι, εντάξει. Καλά είπες. Έρχομαι, πάω προς τα εκεί και του λέω, θέλω να μου πεις μια τιμή για τα δύο αυτά φώτα. Με αυτές τις μπαταρίες ήμουν πολύ αναλυτικός για το τι ήθελα. Δεν τον κούρασα. Ναι. Και μου λέει, ωραία, μου λέει. Του λέω, πόσο έχουμε. Μου λέει, δεν ξέρω, θα σου φωνάξω τον Κώστα. Μου λέει, ωραία, λέω, άρχισαμε. Ωραία, άρχισαμε. Έρχεται ο Κώστας, γυρίζει την πλάτη του Κώστα, με κοιτάει, μου λέει, ορίστε τι θέλετε. Λέω, για αυτά τα πράγματα μια τιμή. Και αρχίζει και μου λέει, 4 και 1, 5, 5 και 1, 6, τελείως μπακάλικο. Τελείως μπακάλικο. Δεν ξέρω, παιδιά, να σας έτυχε αυτό το όλο θέμα. Δεν ξέρω να σας έτυχε. Ο Γιώργος γελάει γιατί ήταν μπροστά, γι' αυτό γελάει ο Γιώργος. Ναι. 4 και 1, 2, αυτό και χωρίς ΦΠΑ, αυτό. Του λέω, πώς έχει τελικά να πεις μια τιμή, του λέω, γιατί ακόμα δεν έχω μάθει τιμή. Μου λέει, έχει 5,60. Και μου λέει, του λέω, όχι, δεν έχει 5,60. 4,90 έχει με την καινούργια τιμή. Και λέω, παιδιά, εγώ φεύγω για λίγο. Αποφασίστε, λέω, πόσο έχει. Και όταν ξαναγυρίσω, τα λέμε. Δηλαδή υπήρχε μια ανακατοσούρα, ο κόσμος έψαχνε. Σε μια φάση είχα μείνει και κοίταγα τα φώτα και με ρωτάγαν όλοι: είστε εδώ, είστε εδώ. Λέω: όχι, όχι, δεν είμαι εδώ. Παιδιά, δεν είμαι εδώ. Έφυγα με την πικρία μου από εκεί. Προχωρώντας, είδα πολλά. Παρένθεση: η Nikon είχε και ένα περίπτερο το οποίο πίνε σκαφεδάκι μέσα. Δεν το έχω ξαναδεί σε έκθεση. Και έγραφε Nikon επάνω και είχε κάτι κορνίζες μέσα και τέτοια. Που έμπαινες μέσα και έμπαινες στο καφεδάκι σου. Πολύ ωραίο κλίμα, ωραίο καμένο, λευκό, δηλαδή σου έρχεται η καρδιά σου. Προχωρώντας την έκθεση, είδαμε πολλά μηχανήματα εκτύπωσης, πάρα πολλά μηχανήματα εκτύπωσης, και 0 εταιρείες. Αλμπουμάδες πάλι, κλασικά, και 0 εταιρείες με DSLR μηχανές. Δυστυχώς. Ο συγκεκριμένος που σου είπα πριν είχε κάποιες μηχανές σαν βιντεοκάμερες στημένες Sony, να το πούμε και αυτό, οι οποίες μας κέρδισαν το ενδιαφέρον και εκεί, και εκεί mirrorless. Οπότε και άντε τις είδαμε, είχαμε αρρωστήσει λίγο. Και μετά από εκεί και πέρα, ανεβαίνοντας πάνω, πέρα τις εκθέσεις, είχε και μεταχειρισμένα. Πέρα από ένα καλά στημένο περίπτερο το οποίο ήταν μεταχειρισμένα και είχε κόσμο, είχε ένα διαδρομάκι μέσα και είδα ένα. Βάζαν τελάρα με 5 φακούς πάνω και λέει: πάρε τον 50 και δώσ' μου τον 85, ας πούμε. Κάπως έτσι. Παρεδώσε δηλαδή. Είχε να παρεδώσει. Εντάξει. Για όποιον ήθελε να το κάνει αυτό, θα μπορούσε να πάει να το κάνει. Δεν συμφωνώ απόλυτα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Στο λίγο έτσι παζάρι, σε αυτό το συγκεκριμένο στυλ, δεν ξέρει τι παίρνει. Αυτό ήταν στην ουσία. Δεν είδαμε κάτι τόσο τρομερό. Τόσο ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι αν οι δύο εκθέσεις ήταν μαζί θα βλέπαμε φανταστικά πράγματα. Μα λείπει αυτό από την Ελλάδα και δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι. Η Canon άφατη, η Nikon υπήρχε, αλλά έτσι, επειδή ξέρω ότι κανένας δεν μπορεί να την ακουμπήσει εδώ στην Ελλάδα,
Η Sony σε βίντεο. Fuji ήταν η νικήτρια για μένα των δύο εκθέσεων. Δεν ξέρω τι έχουν να πούν τα παιδιά, αλλά η Fuji για μένα ήταν η νικήτρια. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να ξυπνήσουν και άλλες εταιρείες και να δώσουν γκάζι. Να δώσουν γκάζι, παιδιά. Μάλιστα. Για μένα καλύτερη έκθεση από τις δύο, λόγω. Συνολικά μιλάμε τώρα, συνολικά. Δεν ξέρω για τα σεμινάρια της Photovision, δεν μπορώ να πω, παιδιά, γιατί δεν παρακολούθησα, ούτε ξέρω κάτι. Συνολικά για μένα ήταν η Imagtec. Μάλιστα. Ωραία. Για μένα. Κοίταξε. Εντάξει, πιες λίγο νερό, γιατί κουράστηκες. Εντάξει. Πολύ. Σήμερα μίλησε συνολικά για τα 15 Photo Bros. Τι έγινε. Παιδιά, αυτό δεν ξαναγίνει. Οπότε. Μετά από δύο χρόνια πάλι. Θα τονίσετε το όλο αυτό. Γιατί ωραία. Δεν έπαιξαν κάποιοι με λίγο νέκτα. Το θέμα πάντως είναι ότι μπορεί να τα κάνανε πάλι σαλάτα και να κάναμε δύο εκθέσεις ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή έχουμε ένα χρόνο και βρήκαν το ίδιο Σαββατοκύριακο να κάνουν δύο εκθέσεις. Ανά δύο χρόνια γίνονται. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Καλό είναι βέβαια που έχουμε εκθέσεις, αλλά ρε παιδιά, θέλουμε να έχουμε πιο πολύ μεγάλο, πιο πολλά event για να μπορούμε να πάμε. Δεν μπορεί να είσαι με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο χέρι εκεί. Είναι και μακριά ούτως ή άλλως, έτσι. Ήταν μακριά και δύο εκθέσεις, ειδικά αν δεν έχεις αυτοκίνητο. Αυτά τα οι μικρότητες δηλαδή των οργανωτών θα έπρεπε να τελειώσουν κάπως και ουσιαστικά να δούμε καλύτερα όλοι μαζί στο μέλλον και να κάνουμε είτε ένα ενιαίο όλοι μαζί για να γουστάρουμε, είτε διαφορετικές ημερομηνίες. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήμουν διοργανωτής, δεν ξέρω αν θα είμαι ποτέ ουσιαστικά, αλλά θα ήθελα κάπως έτσι να σκέφτομαι αν γίνω ποτέ κι εγώ έτσι διοργανωτής ή οργανωτής γενικότερα κάποιο τέτοιο event. Αλλά τουλάχιστον είμαι βέβαιος ότι όπου και να πήγατε, είδατε ανθρώπους με το ίδιο πάθος, περάσατε ευχάριστα. Και ελπίζουμε να μάθετε κάτι παραπάνω ή και να αποκτήσετε κάτι. Οπότε σίγουρα βγήκατε κερδισμένοι λίγο ή πολύ. Λέω, Τόμας, πες και για το περίπτωμα που πουλούσαν ρακόμελα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά, ρε παιδιά. Γιατί θα αρχίσω να λέω περίεργα πράγματα και δεν θέλω. Ρακόμελα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Στη Photovision, νομίζω. Ήταν η γιορτή κρασιού, ήταν ή τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου είπε ένα φίλο πώ λέγεται αυτό που είχε τα μεταχειρισμένα παιδιά, ξέρω πώ λέγεται, αλλά δεν θέλω να κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Λοιπόν, όπως και αν έχει λοιπόν, χαίρομαι που πέρασε ωραία, Παναγιώτη, που γέμισες μπαταρίες, γέμισες χαιρετίσματα από τα παιδιά και γενικότερα μάθατε ωραία πράγματα. Και χαίρομαι που το μοιράστηκες μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ακόμα και για όσους δεν πήγαν να μάθουν τα καλά και τα στραβά, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε και στην πορεία. Οπότε, λίγο πολύ το μέλλον φαντάζει να είναι mirrorless. Θα τα πούμε συνέχεια βεβαίως, γιατί έχω και μερικές ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Τις οποίες πρέπει να λύσουμε μέχρι να κλείσει δηλαδή αυτό το μάθημα. Οπότε Παναγιώτη, άραξε λίγο τα κυβικά σου και θα πάμε λίγο. Πάσε με το πυραφόρο. Όχι, άμα θες μπορεί να συζητάς πάνω σε ερωτήσεις. Τις οποίες και θα σκάσουν μύτη αμέσως τώρα. Οπότε γυρίζω ευθύς αμέσως στο Photoshop για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο και την ύλη την οποία παρουσιάζουμε κάθε φορά. Σήμερα όμως δεν έχουμε θεωρία γιατί είχαμε πολύ μεγάλο χρόνο για την έκθεση. Θα πέρασω λοιπόν σε ερωτήσεις τις οποίες αλίευσα από τα group μας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Παναγιώτη, είσαι κοντά μου, παρακολουθείς και εσύ. Ναι, βλέπω τα πάντα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Ντονούδης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα αγοράζατε ένα φακό 70-200 2,8F χωρίς σταθεροποιητή? Είναι τόσο σημαντικός για ένα τέτοιο φακό? Να πούμε λοιπόν, φίλε Γιώργο, ότι μέχρι πρότινος όλοι οι φακοί, δηλαδή μέχρι τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι, όλοι οι φακοί 70-200 δεν είχαν σταθεροποίηση. Ή αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Οι προηγούμενοι λοιπόν δεν είχαν. Έτσι. Οπότε έχει μάθει ο κόσμος να δουλεύει με χωρίς σταθεροποίηση. Οπότε απλά πλέον τα πράγματα γίνονται όλο ένα και καλύτερα, όλο ένα και πιο εύκολα για εμάς. Γι' αυτό το λόγο βγήκαν και σταθεροποιητές και γι' αυτό το λόγο μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Είναι λοιπόν σαν να οδηγάμε ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, με ταχύτητες, ενώ έχει βγει και με αυτόματο, ας πούμε. Έτσι. Και με το ένα μπορεί να κάνει δουλειά και με το άλλο. Δηλαδή, αν πάρει ένα φακό Nikon για παράδειγμα 70-200. Κάποια προηγούμενη γενιά ή έναν Canon αντίστοιχα ή έναν οποιονδήποτε, δεν ξέρω κάποιον άλλον, εκτός από τον Tamron την πρώτη γενιά, η οποία δεν ήταν καλή, μπορείς να δουλέψεις και χωρίς σταθεροποίηση. Οπότε μη φοβάσαι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έχεις ένα φακό τέτοιο, ένα τηλεφακό, ο οποίος θα σου επιτρέψει να δημιουργήσεις φανταστικές εικόνες. Οπότε τόλμησέ το, ακόμα και χωρίς σταθεροποίηση, σίγουρα θα έχουν πέσει πιο πολύ τιμές και θα μπορέσεις να κάνεις την καλύτερη. Αλλάζει η ματιά σου, Βαγγέλη, τελείως με αυτό το φακό. Τελείωσε η ματιά. Υπάρχει μια συμπίεση στο φόντο, υπάρχει ένα βάθος πεδίου τρομερό και γενικότερα βλέπεις ακριβώς εκεί μέσα αυτό που βλέπεις στο ίντερνετ, βλέπεις φωτογραφίες και λες πώς το κάνει ρε γάμο το αυτός ο κερατάς.
Ακριβώς. Λόγω τέτοιου ποιοτικού φακού. Οπότε σταθεροποίηση απλά θα σου επιτρέψει να φωτογραφίζεις με πιο αργά κλίστρα, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος και με 1 προς 200 ας πούμε μπορείς να φωτογραφίζεις χωρίς πρόβλημα. Ακόμα και με αυτούς. Και με το καινούριο τον Damron, είπαμε. Θυμάσαι με το καινούριο τον Damron, με το σταθεροποίηση. Ναι, σωστά. Τώρα βγαίνει και ο καινούριος και μας έχει πονέσει. Οπότε πάμε στην επόμενη. Να σε καλά, φίλε. Μια κλασική ερώτηση από τον Βαγγέλη Καζαλά. Η Καζαλά. Καλησπέρα ανάμεσα σε 7400 Nikon και 7400 Damron. Ποιο προτείνετε? Φίλε, αν είχα και τα πόδια μου εύκαιρα να τα σηκώσω, θα σου λέγα και με χέρια και με πόδια, Damron 7400, πρόσεχε, τον VC όμως, έτσι, τον, όχι εκείνον που είναι και μάκρο, 7400 καθαρά, VC τον έχουμε δείξει στο DSMGR, ήμασταν και οι δύο κάτοχοι, υπερήφανοι κάτοχοι, στο παρελθόν και έχουμε πάθει πλάκα, ακόμα και σήμερα, δηλαδή δεν έχουμε δει τέτοιο σταθεροποιητή εικόνας σε άλλο φακό. Οπότε, Damron η επιλογή. Βαγγέλη, λέει εδώ ένας φίλος ότι πάνω στην Nikon ο πολιτής έλεγε ότι ήταν σε demo πρόγραμμα που υπάρχει μόνο στα εκθεσιακά, λέει. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν μάλλον ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος ότι υπάρχει μόνο στα εκθεσιακά. Δεν είναι. Πηγαίνει μόνο στα εκθεσιακά, αυτό καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Όπως και αν έχει. Ναι. Αλέξανδρος Ντάνας, καλησπέρα σας. Επιτρέπεται η μεταφορά τριπόδου στις αερογραμμές όταν βρίσκεται μέσα στη χειραποσκευή, εφόσον είναι μέσα στις επιτρεπόμενες διαστάσεις, ή θεωρείται απαγορευμένο αντικείμενο λόγω σχήματος? Φίλε, δεν έχω δει τελευταία όταν παίρνω εισιτήριο να μου γράφει απαγορεύονται τα έφλεκτα υλικά, τα πιστόλια, οι δυναμίτες και τα τρίποδα. Όταν κλείνεις ένα εισιτήριο, ιδιαίτερα στο ίντερνετ, υπάρχουν κάποιοι όροι τους οποίους αποδέχεσαι ή δεν αποδέχεσαι. Μέσα σε εκείνους τους όρους αναγράφονται τι απαγορεύεται να ανέβει πάνω στο αεροπλάνο. Τα τρίποδα ενδεχομένως, λόγω όγκου κυρίως, εφόσον όμως μπαίνει στη χειραποσκευή να μην υπάρχει πρόβλημα, μπορείς να τα βάλεις πάνω, έτσι. Ή μπορείς να τα αφήσεις κάτω και να τα βάλουν στην κοιλιά του αεροπλάνου και να τα πάρεις μετά όπως βγαίνεις. Όπως ναι. Για παράδειγμα. Νομίζω και εκεί δεν θα έχεις πρόβλημα στην κοιλιά του αεροπλάνου. Αν μπει στην κοιλιά του αεροπλάνου. Ακριβώς. Εγώ όταν είχα έρθει, Βαγγέλη, θυμάσαι όταν είχα έρθει, είχα πάρει την τζάντα μαζί με όλους μου τους φακούς και δεν πήγαν τίποτα. Μόνο που πρέπει να προσέχετε, παιδιά, είναι να μην έχετε υγρά μπουκαλάκια μέσα στην χειραποσκευή σας. Γιατί θα τα πάρουν. Ναι. Σίγουρα μπορείς να το βάλεις από κάτω από το αεροπλάνο και να είσαι άρχοντας, αλλά ακόμα και αν θες να το πάρεις μαζί σου, περνάει από τις ακτίνες, δηλαδή περνάει από το μηχάνημα ελέγχου και βλέπουν μέσα αν έχεις κρύψει κάποιο καλάζνικοφ στο τρίποδο, οπότε μην αγχώνεσαι. Είναι ένα δηλαδή φυσιολογικό φαινόμενο κάθε μέρα φωτογράφοι να παίρνουν το τρίποδο, γιατί το χρειάζεσαι και στο εξωτερικό, έτσι. Επόμενη ερώτηση. Παύλα Έπος είναι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχω μια απορία γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να αγοράσω το Lightroom. Ωραία. Το πιο εύκολο είναι να πάω σε ένα κατάστημα και να πάρω μια retail συσκευασία με το κουτί της και το DVD. Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία. Σε περίπτωση που πάω μέσω cloud της Adobe και πληρώνω συνδρομή ένα χρόνο, έχω καλύψει το κόστος της άδειας. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα καλύψω το κόστος, η Adobe θα συνεχίσει να με χρεώνει ή όχι. Φίλε, υπάρχει μια διαφορά την οποία δεν έχει σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Ναι μεν, αν πάρεις ένα DVD από κάποιο κατάστημα, να πούμε ότι το Lightroom και το Photoshop Elements μπορεί ακόμα κάποιος να τα πάρει ως DVD και το Premiere Elements, αν δεν κάνω λάθος, να τα πάρει, δεν είναι δηλαδή μόνο μέσω online cloud. Μπορείς να τα πάρεις λοιπόν, να τα πληρώσεις, ξέρω εγώ, νομίζω κάνουν γύρω στα 80-100 ευρώ κάπου εκεί, και να τα έχεις στον υπολογιστή σου και να τα έχεις στη βιβλιοθήκη σου και να σου κομπλέ. Όπως έχω εγώ λοιπόν, τη σουίτα την 5,5, την οποία την πλήρωσα 3,5 χιλιάρικα. Και τώρα την έχω απλά για να διώχνω τα μυγάκια από τα τέτοια, από τα σπαρτά μου, όπως έχει κάνει ο πατέρας. Έτσι. Ναι. Πα! Το παίρνεις έτσι και κουπανάς τις μύγες, πα! Μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πληρώνεις μεν, αλλά έχεις μια εφαρμογή η οποία σε ένα χρόνο θα είναι παλιά. Θα έχει βγει λοιπόν καινούργια, καταλαβες. Και μετά θα πρέπει να πάει να ξαναδώσει ένα εκατοστάρικο, αν θες να είσαι top, έτσι. Ενώ με την cloud υπηρεσία μπορεί να πληρώνεις μεν ένα, ας το πούμε, μηνιάτικο, έτσι, γιατί μηνιάτικο ουσιαστικά είναι μια δόση, μια συνδρομή. Αυτό όμως που παίρνεις είναι βεβαίως την πάντα καινούργια εφαρμογή με τα update, με όλα, και παίρνεις κάτι έξτρα ακόμα, κάποιο cloud χώρο κτλ. Βεβαίως όμως δεν είναι αυτό που ουσιαστικά ήθελες να πάρεις, αυτό που ήθελες είναι η εφαρμογή. Οπότε αυτή καθ' αυτή, ακόμα και να περάσει ο χρόνος λοιπόν, να πεις ότι εντάξει, έχω πληρώσει τώρα που λέει ο λόγος 100 ευρώ, θα πρέπει να την πάρω αυτή την εφαρμογή στο σπίτι μου, να την έχω δικιά μου. Όχι. Αν διακόψεις,
κόβεται και η πρόσβαση ουσιαστικά στην εφαρμογή. Όμως έχεις συνεχόμενη πρόσβαση αν συνεχίζεις να συνδρομητής στις νέες ανανεώσεις. Οπότε δεν χρειάζεται συνεχώς να δίνεις λεφτά για να κάνεις ανανεώσεις, γίνεται αυτόματα. Οπότε είτε μία, μπορείς δηλαδή με ένα DVD-άκι να κρατήσεις ουσιαστικά ένα πρόγραμμα για πάντα στον υπολογιστή σου, είτε με τη συνδρομή μπορείς να είσαι συνεχώς updated και να είσαι ο πρώτος μάγκας διαρκώς. Και φυσικά με το ελάχιστο κόστος, γιατί αν υπήρχε αυτό το πράγμα πριν πάρω την CS5.5, θα είχα τουλάχιστον κάποια χρήματα ακόμα και σήμερα στην άκρη, γιατί δεν θα είχα καλύψει αυτό το ποσό που πλήρωσα τότε και πλέον απλά είναι πεταμένα λεφτά. Όπως και αν έχει επιλογή είναι δική σου. Απλά μπορείς να το κάνεις και με τους δύο τρόπους. Επόμενη είναι, καλησπέρα, έχω την Canon 1200D και ψάχνω κάποιον αξιόλογο φακό zoom έως 200-250-300mm. Η τιμή να κυμαίνεται κάπου στα 250 ευρώ. Πείτε μου γνώμες και αν πιστεύετε ότι μπορώ να βρω κάτι αξιόλογο, εννοείται ξαναταχειρισμένο. Ευχαριστώ. Είπαμε, φίλε, Tamron 7300 και σε Canon είναι εξίσου κτίνος. Φυσικά μιλάμε για τον VC. Και καινούργιος έχει λίγο πάνω από 250 ευρώ. Ακριβώς. Και καινούργιος λοιπόν έχει λίγο πάνω από 250 ευρώ, όπως λέει ο Παναγιώτης. Οπότε, παιδιά, μπορείτε και με 250 ευρώ να πάρετε πολύ καλό φακό, ειδικά αν ξεκινάτε τώρα ή αν δεν έχετε άλλα χρήματα. Ένα φακό ο οποίος ιδιαίτερα στις λήψεις ημέρας θα σας βοηθήσει να κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε, φίλε, τρέξε για Tamron και εσύ. Να πούμε φυσικά ότι δεν παίρνουμε μία από καμία εταιρεία. Όπως βλέπετε, επίσης και ο χορηγός μας εξαφανίστηκε σήμερα. Έληξε λοιπόν η συνεργασία μας. Ίσως να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Οπότε, δεν παίρνουμε καμία χορηγία. Τα λέμε από την καρδιά μας, γιατί έτσι μας βγαίνουν και έτσι τα γουστάρουμε. Λοιπόν, και έτσι γουστάρουμε, αυτό που κάναμε τώρα. Ακριβώς. Λασπίδης Βασίλης, επόμενος. Παιδιά, έχω το εξής πρόβλημα. Ο φακός και η κάμερα δεν κουμπώνουν. Την είχα μέσα στην τσάντα. Δεν ξέρω αν το σου θυμίζει κάτι αυτό. Την είχα μέσα στην τσάντα και μόλις την έβγαλα, είχα δύο θέματα. Το ένα είναι ότι δεν κάνει zoom, έχει κολλήσει ο φακός, έχει γίνει κουδουνίστρα με λίγα λόγια, στο 45mm. Και επίσης δεν κουμπώνει. Μπορεί να γίνει κάτι, ή τη λέω αντίο, θα σε δω στο πλοίο. Και κάτι ακόμα. Τι μπορεί να έχει θέμα, η μηχανή ή ο φακός. Θα φέρω λίγο την κάμερα σε μένα, γιατί είναι μια απονεμένη ιστορία την οποία πρέπει να σας πω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ήταν μια κρύα νύχτα, δεν θα μπορούσα να πω. Το κασκόλ βάλε. Το 2000... σκουπί να βάλω εγώ τώρα στο κεφάλι μου. 2009, κάπου εκεί, 10 πρέπει να ήταν. Είχα ραντεβού για φωτογράφηση. Πήγα να φωτογραφίσω κάποιες πόρτες σε ένα κατάστημα που φτιάχνει πόρτες, τέλος πάντων. Και λέω, Βανέβη, φέρε το φακό, ρε παιδί μου, να το έχω μια δουλειά. Τότε ακόμα ήμασταν κι εμείς με τα kit πιο πολύ. Και μου φαίνει το 1805. Το φακό, τον kit, τον οποίο πολύ αγαπώ, τον έχω περάσει πολλά χρόνια μαζί του και τον έχω αγοράσει δύο φορές, θα σας εξηγήσω γιατί. Μου το στέλνει λοιπόν ο Παναγιώτης, τον φακό, και πάω εγώ καμαρωτός. Ξέρετε, πάω εκεί. Και λέω, εντάξει παιδιά, βάλτε τις πόρτες εκεί και αφήστε με ήσυχο, έχω μια δουλίτσα. Πάω να φωτογραφίσω, σηκώνω τη μηχανή, πατά το κουμπί και αυτό που έκανε, φυσικά δεν μπορώ να το πω με λόγια γιατί θα βάλω μπιπ. Δεν έκανε λοιπόν τίποτα. Δεν δούλευε καθόλου φακός. Πάταγα το κουμπί, ούτε focus, ούτε τίποτα. Τίποτα, μηδέν. Είχε κουμπώσει μεν, αλλά τίποτα. Το βγάζω. Κουδουνίστρα. Είχαν γίνει όλα σμπαράλια. Παίρνω τον Παναγιώτη τηλέφωνο. Τι έκανε με το φακό. Τίποτα. Δεν είναι κάτι, λέει. Δεν ξέρω. Μην τζάρα ήταν. Γνωστή ιστορία. Φυσικά, όταν κάποιο έχει την. Πώς το λένε, την ουρά του βρεγμένη, πώς το λένε αυτό, τέλος πάντων. Μα έχω πρόσωπο, ρε. Έχει πρόσωπο, αλλά το τηλέφωνο δεν φαινότανε. Ούτε το κούτελο, ούτε το πρόσωπο, ήταν μακριά και αναγυαλίσει. Και τελικά την πάτησα, έκανα την όλη δουλειά με το 1855. Γι' αυτό μου είχε μείνει αυτός ο φακός και λέω ότι μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα με αυτόν. Και πήγα και αγόρασα ξανά τον καινούριο. Ποτέ δεν μάθαμε γιατί χάλασε ο φακός. Προφανώς, επειδή αυτή η φακή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και τη φακή, ακόμα και η παραμικρή κίνηση μέσα σε μια τσάντα ή κάποιο. Δεν ξέρω, στην τσάντα. Στην τσάντα, μήπως έπεσε κάτι πάνω στην τσάντα και. Κάποιο τράνταγμα ενδεχομένως όπως το ακούμπησες είναι αρκετό για να φύγουν όλα αυτά τα στοιχεία που έχει μέσα. Οπότε λέμε συνεχώς προσοχή, παιδιά, στους φακούς, μην τους αφήνετε αφύλακτους και μην τους θεωρείτε ότι είναι, ξέρω εγώ, ποτήρι φακέ. Έτσι, ή άφθαρτη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Έχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα, βεβαίως τα οποία είναι πολύ προσεκτικά κουμπωμένα και ένα παραμικρό τράνταγμα είναι δυνατόν να δημιουργήσει την καταστροφή. Οπότε προσοχή. Βεβαίως. Ποτέ δεν τον πλήρωσε ο Παναγιώτης, νομίζω, τον το φακό. Τέλος πάντων, μόλις τώρα θυμήθηκα ότι κάτι μου χρωστάζει ο Παναγιώτη, οπότε γυρίζω πάλι πίσω. Όπω, τι γίνεται, πάντα χρωστάω, ρε. Τι να κάνεις, τώρα δεν κόντως έχω χαλάσει φακό, όπως και αν έχει. Μάλλον θα γυρίσω εδώ για να βλέπουμε. Να είμαστε και οι δύο εδώ πέρα, προτιμώ στο καβούρι.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φίλε, νομίζω είχαμε συζητήσει για αυτό το κομμάτι. Δεν έχει πει όμως ακόμα τι έγινε τελικά. Σου είχα πει ότι είναι σίγουρα πρόβλημα του φακού, γιατί έλεγε ότι δεν δουλεύει η μηχανή, δεν κάνει τίποτα. Ο φακός λοιπόν τα έχει παίξει. Και καλό θα ήταν να βάλει ένα άλλο φακό. Οπότε να το δοκιμάσει, βέβαια. Όταν ο φακός σας λοιπόν δεν παίζει, κάνει λοιπόν τσαλιμάκια, δεν ζουμάρει τίποτα και ίσως και να είναι και λίγο κουδουνίστρα, το βγάζετε. Ιδιαίτερα άμα δεν κάνει focus, συγγνώμη, zoom και focus, έτσι, το βγάζετε και βάζετε ένα άλλο φακό. Αν δουλεύει ο φακός, η μηχανή σας είναι κομπλέ. 9,5-10 περιπτώσεις η μηχανή θα είναι ok. 9,5-10 περιπτώσεις θα φτύει ο φακός, έτσι. Οπότε, Βαγγελή, να πω λίγο κάτι στον Γιάννη Καρακοσταντή που λέει: Πάνω, καλησπέρα. Πήρα ένα φακό 105 28 μάκρο. Ναι. Πολύ καλό φακό. Ναι. Ο συγκεκριμένο. Αν το κρατήσει στο χέρι σου και το κουνήσει, κάνει τάκ-τάκ από μέσα. Εντάξει, παιδιά, ένα θόρυβο τον κάνουν επί φακή. Δεν είναι τελείω αθόρυβο το όλο θέμα. Ένα θόρυβο ελαφρύ τον κάνουν. Δεν είπαμε να μην κάνει καθόλου θόρυβο. Λίγο κάνει. Κοίταξε να δει. Να πούμε στο Γιάννη ότι. Συγγνώμη, γλώσσα που διακόπτω. Είναι ότι αν έχει χαλάσει. Δηλαδή, αν είναι κουδουνίστρα, θα το καταλάβεις ακριβώς τι εννοούμε. Οπότε, μην ανησυχείτε το τίκι-τίκι που κάνει λίγο μέσα. Είναι πολύ στοιχεία. Και όταν εστιάζει, λέει, κάνει αρκετό θόρυβο το VR. Πιστεύεις ότι έχει θέμα ή έτσι βλέπει. Κάνει αυτό το γουργούρισμα που λέμε, το που κάνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κοινό σε πολλούς φακούς. Οπότε, μην ανησυχεί αυτό. Όταν σταματήσει να κάνει σταθεροποίηση και να σταματήσει να κάνει zoom και focus, εκεί να ανησυχήσεις. Γιάννη, βγάζει σωστές φωτογραφίες. Αν βγάζει σωστές φωτογραφίες. Αυτό είναι. Δεν έχει θέμα. Οπότε, να είσαι καλά λοιπόν, Παναγιώτη, που μου θύμισες και φίλε εσύ, Βασίλη, που μου θύμισε αυτή την πονεμένη εμπειρία. Βασίλη, Βασίλη. Έχουμε πρόβλημα. Επόμενη. Άγγελος Θεοδωρόπουλος, ο φίλος εδώ πέρα, ο οποίος κάνει μια ερώτηση την οποία συνεχώς την βρίσκω ακατανόητη και δεν ξέρω γιατί ακριβώς συμβαίνει. Συγχαρητήρια στο site. Για μια Nikon D500 ρωτάω, προφανώς, αυτό εννοεί. Τι φακούς θα παίρνατε για ρεστέχνη, για φωτογραφίες δρόμου, φύσης, νυχτερής φωτογράφησης, αθλητικές δραστηριότητες, ξεφασκία που είναι σε κλειστούς χώρους. Σας ευχαριστώ. Χαμός. Φίλε, χαμός, όλα. Δεν μπορείς να βάλεις δίπλα-δίπλα ερασιτέχνης και D500. Είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, η Αγγελέ, είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, μιλάμε για μια μηχανή που κάνει 1500 ευρώ. Ναι. Και μετά μιλάμε για φακούς οι οποίοι θα πρέπει να ανεβάσουν παραπάνω την απόδοση της μηχανής. Οπότε, όταν είσαι ερασιτέχνης και δίνεις 2.500, πάβεις να είσαι ερασιτέχνης, είσαι κάτι διαφορετικό. Αν είσαι ερασιτέχνης, πάβεις. Εκτός αν έχεις πολλά λεφτά. Εντάξει, αν έχεις πολλά λεφτά, έχει καλώς. Αλλά επειδή μιλάμε για την Ελλάδα σήμερα και το σήμερα δεν είναι και τόσο πολύ ευίωνο, μιλάμε για μια εποχή στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες επενδύσεις. Οπότε, φίλε, φύγε από αυτή τη σειρά, σε κλιπαρώ, ειδικά αν είσαι ερασιτέχνης. Πήγαινε σε χαμηλότερη κατηγορία, DX δηλαδή κατηγορία, μια D7000, D7100, D7200, θα σου δώσει απίστευτη ποιότητα με τη μισή τιμή και από εκεί και πέρα παίρνεις με τα δύο λεφτά, με τα μισά δηλαδή λεφτά, ένα φακό και είσαι μπόμπα. Μήπως την έχει αυτή τη μηχανή? Δεν ξέρω αν την έχει, αλλά λέμε τώρα αν δεν την έχει, τουλάχιστον κάποιοι εκεί έξω οι οποίοι σκέφτονται να την αγοράσουν. Μπορεί να είναι καλή μηχανή, αλλά είναι πανάκριβη, παιδιά. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι των εταιριών. Μην γίνεστε κι εσείς καταναλωτές. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας. 2.000 ευρώ λέει ένας φίλος κάνει. Πόσο κάνει? 2.000 ευρώ κάνει γιατί πέρα. 2.000 ευρώ μιλάμε. Και που τώρα που το έφερε εδώ πέρα η κουβέντα μας, ας πούμε, να πούμε ότι τις προάλλες έπεσε στην αντίληψή μου ένας φίλος ο οποίος είχε αγοράσει πριν από ένα μήνα ένα Tamron 2470, το οποίο τον έχω και εγώ έτσι και είναι φανταστικός φακός. Και μετά από ένα μήνα τον πουλάει πάλι. Θα μου εξηγήσει κάποιος γιατί να πάρεις ένα φακό και να δώσεις ένα χιλιάρικο, 700 και μετά από ένα μήνα να τον πουλήσεις και να είσαι ικανοποιημένος όπως έλεγε εκείνος, απλά φωτογραφίζει με άλλου τύπου, με άλλους φακούς ας πούμε. Γιατί η Βαγγέλη δεν το έχει ψάξει καλά και δεν έχει βρει το... Παιδιά, ακριβώς, γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ γάμο τον πελά μου. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να σας προλάβουμε να μην κάνετε τέτοιου είδους ατασταλίες και λανθασμένες κινήσεις. Αυτός ο φίλος, όσο και να τον πουλήσει αυτό το φακό, θα χάσει σίγουρα λεφτά. Από όσα έχει από ένα μήνα. Ένα μήνα πριν, γάμο το, ένα μήνα πριν. Και κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Μην το κάνετε αυτό, μην γίνεστε καταναλωτές. Stop. Καλύτερα να μάθουμε. Εκπαιδευτείτε, παιδιά, εκπαιδευτείτε. Εκπαίδευση και μετά να πάμε να επενδύσουμε. Γιατί αν επενδύεις λανθασμένα, σίγουρα δεν είσαι εκπαιδευμένος καλά. Δεν ξέρεις τι θα φωτογραφίσεις. Προσοχή, παιδιά, μην κάνετε τέτοια λάθη. Είναι μοιραία για πολλούς ερασιτέχνες οι οποίοι ξεκινάνε και δεν έχουν πολύ μεγάλο budget. Έτσι. Οπότε, μετά από αυτό το κοινωνικό μήνυμα, θα περάσω στην τελευταία ερώτηση για σήμερα. Στην οποία, Παναγιώτη, είδες κατά το τελευταίο δευτερόλεπτο πάλι θα βγει το θέμα.
Πιστεύετε ότι οι mirrorless θα αντικαταστήσουν τις DSLR στο μέλλον? Είμαι λίγο αρχάριος. Μάλλον αρχάριος. Το λίγο δεν υπάρχει. Ένα χρόνο ασχολούμαι, οπότε δεν είσαι αρχάριος πλέον. Έτσι. Και σκέφτομαι ότι αν πάω σε ένα ανώτερο σώμα με ποιοτικούς φακούς, τα επόμενα χρόνια με ικανοποιήσει για περισσότερο χρονικό διάστημα, καθώς οι mirrorless ίσως θα συμφέρουν περισσότερο από θέμα ποιότητας. Κοίτα, έτσι όπως το θέτει, εντάξει, δεν είναι. Κοίταξε. Άμα έχεις μια πολύ καλή μηχανή με πολύ καλούς φακούς, όσες mirrorless και να βγουν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι. Εγώ αυτό που περιμένω, δεν ξέρω τώρα αν οι mirrorless μια μέρα υπερνικήσουν τις DSLR και εξαφανιστούν οι συγκεκριμένες αγαπημένες μας μηχανές. Αυτό ενδεχομένως να δείξει το μέλλον, όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ηλεκτρονικά, μπορεί σε 10-15 χρόνια να έχουμε μια άλλη πραγματικότητα. Εγώ όμως περιμένω τη στιγμή που θα φύγουν όλοι και θα πάνε στη Fuji που λες εσύ και θα πάρω τη D5 ή τη D6, την Nikon, κόψω χρονιά. Γιατί μιλάμε για μηχανές οι οποίες είναι πραγματικά διαμάντια, ακόμα λοιπόν και η D700 που είναι μηχανή δεκαετίας κοντά, είναι μηχανές FX οι οποίες είναι εξαιρετικές και βεβαίως δεν αποτρέπουν κανέναν να φωτογραφίσει οτιδήποτε αυτός θέλει. Οπότε μπορείτε να κάνετε τα πάντα όλα και ενδεχομένως λίγο περισσότερα, τουλάχιστον ακόμα με τις DSLR. Αν εξαιρέσεις την Nikon, όλες οι άλλες εταιρείες που είδαμε προμοτάρανε τις mirrorless, τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Σίγουρα, οι mirrorless ενδεχομένως να είναι το μέλλον αύριο μεθαύριο, αλλά μέχρι τότε δεν πρόκειται εγώ να πουλήσω τίποτα, γιατί είμαι άκρως ικανοποιημένος από τα πράγματα που έχω. Και επίσης, ακόμα και στο μέλλον, αν η εταιρεία, για παράδειγμα η Nikon, ξέρω εγώ, αποφασίσει να πάρει mirrorless, οι φακοί της θα κουμπώνουν λογικά ή θα βγει adapter-ας, οπότε δεν θα κάνεις κάποια λανθασμένη επένδυση, ακόμα και Canon, η Nikon ή Sony, δεν ξέρω τι θα πάρεις. Και, Βαγγελή, και η Fuji, μας είπαν εκεί ότι η παιδιά και η Fuji, άμα θέλετε, με τους φακούς σας, βάλτε ένα ταντοράκι και βάλτε τους φακούς σας, λέει. Δεν ξέρω. Πάρα πολλοί φωτογράφοι εκεί έξω παίρνουν Sony και κουμπώνουν πάνω Canon με adapter φακούς. Οπότε το κάνουν ήδη. Βεβαίως όμως αυτό που θέλω να επιμείνω και να σιγά σιγά να σας αφήσουμε και με αυτό ως ιδέα μέχρι την επόμενη εβδομάδα, είναι ότι παιδιά μην είστε καταναλωτές. Να το σκέφτεστε, να βλέπετε ποιες είναι οι ανάγκες σας και στη συνέχεια να αποφασίζετε. Οπότε φίλε Μάνο, θα σου πρότεινα να μείνεις με τη μηχανή σου εφόσον είσαι αρχάριος. Είσαι αρχάριος όπως είπες, έτσι. Για ποιο λόγο να πας σε μια ανώτερη κατηγορία και να δώσεις ένα σκασμό λεφτά? Παιδιά, Μαγγέλη, να πούμε ότι όχι ότι είναι mirrorless, δεν είναι ακριβές. Φυσικά και είναι ακριβές. Και ειδικά η φακή, ας πούμε, Sony είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη. Ένα άψογο σώμα full frame σε mirrorless τη Sony, η 7R, η R2, έχει 2.500 και 3, όχι παραπάνω, 2.500, 4.000 πρέπει να έχει. Να σου πω, κοίταξε να δεις, ποτέ μια νέα τεχνολογία δεν ήταν φθηνότερη από την προηγούμενη. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, βλέπεις τα κινητά τηλέφωνα. Πριν από 5 χρόνια κάνανε 500 ευρώ τα πιο ακριβά, που λέει ο λόγος. Σήμερα, 1.000 και λες, εντάξει, καλά είναι. Οπότε, παιδιά, μην πέφτετε στο τρίπ τον καταναλωτή. Θα σας πιάσουμε εμείς και θα σας βγάλουμε από αυτό τον ωκεανό των συνεχόμενων σπαταλών που κάνετε. Είμαστε λοιπόν οι πατεράδες σας. Αρκεί να μας το ζητήσουν όμως, Βαγγελή. Ναι, φυσικά, αρκεί να το ζητήσετε και δεν θα χάσετε ποτέ. Όπως και να έχει λοιπόν, Μάνο, οτιδήποτε και να κάνεις, μάγκα μου, είναι δική σου επιλογή. Εμείς απλά σου λέμε. Ο Γιώργος ο Γαρδιάς, ο φίλος μου, λέει ότι έχει 3800 η Sony. Εντάξει, αντίο ζωή. Λοιπόν, όπως και να έχει λοιπόν, Παναγιώτη, ήταν πάλι μια μέρα στην οποία πέρασε η όλη διαδικασία νεράκι. Θα σε φέρω πάλι και σένα σε πρώτο πλάνο για να χαίρεσαι τον εαυτό σου. Να πούμε βεβαίως ότι οι ερωτήσεις σας, οι οποίες κάσαν μύτη στο event, το οποίο δείξαμε στην αρχή, θα τις πάρουμε πρίκα και θα τις φέρουμε την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε και εκείνες. Ήταν μια υπέροχη και πάλι Τετάρτη, η οποία μας έδωσε κριτική φωτογραφίας, μας έδωσε και Photo Bros Live 16 και περάσαμε πάλι ένα τετράωρο σχεδόν μαζί και γουστάραμε την πάρτι μας με λίγα λόγια. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, αν το βλέπετε τώρα στο YouTube και λέτε τι είναι αυτοί οι πασάδες εκεί πέρα, κάντε ένα like, ένα share και έως μια εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί δεν θα χάσετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, αν έχετε άλλες ερωτήσεις, γράψτε μας, είτε στο event, είτε στο TeachMeGR, είτε στο Παναγιώτη, είτε σε μένα. Και θα φροντίσουμε να τα πάρουμε και να τα απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά κυρίως στο event, έτσι, για να μην τα χάνουμε.
Οπότε, είμαι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος. Για ακόμη εβδομάδα πέρασα υπέροχα απέναντι με τον συμπαρουσιαστή μου, αδερφό συνοδοιπόρο και κολλημένο και αυτό με την Eagon, ίσως με τη Fuji πλέον, δεν ξέρω. Παν, όχι, δεν είμαι κολλημένος με τη Fuji, απλώς μας εντυπωσίασε η Fuji. Okay. Δεν αλλάζουμε εύκολα εταιρεία okay. και δεν μπορείς, παιδιά, από εκεί που είσαι εκεί, ξαφνικά να πας εκεί. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση μετά, αρχίζει, δυσκολεύει. Όχι, δεν μπορεί να το συνηθίσεις, μπορεί να το συνηθίσεις, απλώς είναι. Αλλάζει το όλο πράγμα. Ναι. Πάνος Βλασόπουλος, photopavla.gfx.gr. Ήταν μια Τετάρτη διαφορετική από όλες τις άλλες. Το Photo Bros Live σήμερα είχε να κάνει πιο πολύ με τις εκθέσεις. Ναι, παρά μια χαρά ήταν. Ναι, ήταν μια χαρά. Περάσαμε υπέροχα, δεν ξέρω αν περάσετε όμορφα. Εμείς πάντως περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Από την επόμενη Τετάρτη ξαναμπαίνουμε πάλι στο ρυθμό μας. Στο Σταβάγκο. Εννοείται. Οπότε, από εμένα και από τον Πάνο, να είστε καλά φίλες και φίλοι. Εμείς φυσικά θα τα πούμε. Σύντομα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.